Kokkina FEGARIA. In cult, we trust. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με τον Χρήστο το Δεκανέα και με την καταπληκτική Λαμπρέτα TV 175 της δεκαετίας του 60 των αρχών που μας έφερε ένα εξαιρετικό μηχανάκι, εξαιρετικά προηγμένο για την εποχή του, όπως ήταν και τα σκούτερ μάλιστα. Τα σκούτερ είχαν μια ύφεση σαν κατηγορία μοτοσυκλετών τη δεκαετία του 80 και του 90 που βγαίνανε τα φτηνά μηχανάκια της Πιάτζιο και κάτι 50 Ιαπωνίας, 80 κλπ. Κλπ. Τώρα έχουν αρχίσει και ξαναπαίρνουν βέβαια πάλι τα πάνω τους, αλλά εκείνη την εποχή ήταν τα ντουζένια του το 60. Εξαιρετική τεχνολογία. Η πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής ευρείας που έβαλε δισκόφρενο μπροστά είναι η Lanbretta TV 175. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο, αφού τον καλωσορίσω, Χρήστο, καλώς σας βρήκα. Είναι το εξής. Από τόσα μηχανάκια στον πλανήτη Γη, τετρακύλινδρα του 80, δικύλινδρα του 70, δίχρονα του 60, εντούρα, βέσπες, πράγματα, γιατί επέλεξε να φτιάξει τη Lanbretta αυτή? Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν παλιότερα, γιατί ασχολιόμουν πάντα, είχα μεγαλύτερα μηχανάκια και πιο σύγχρονα. Ο γιος μου, όταν ήταν μικρός, μου έλεγε ανέβασε με στις μεγάλες μηχανές. Δεν είχα την φοβόμουν να το ανεβάσω και μια μέρα μου δείχνει ένα βεσπάκι. Μου λέει, θέλω να μου φτιάξει αυτό το βεσπάκι να με πηγαίνεις βόλτα. Και από εκεί ξεκίνησα, έφτιαξα ένα μικρό βεσπάκι. Άρχισα να μου αρέσουν τα σκούτερ, να αρχίζω να διαβάζω, να βλέπω ότι πραγματικά έχουν αξία τα παλιά. Μ' αρέσουν τα παλιά μηχανάκια και διαβάζοντας βρήκα τη Lanbretta. Η Lanbretta είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μηχανάκι, πολύ μπροστά για την εποχή του. Με συγκίνησε και με την πρώτη ευκαιρία άρχισα να ψάχνω να βρω μια Lanbretta. Όταν την βρήκα, έδωσα ό,τι μπορούσα καλύτερο, τις λίγες γνώσεις που είχα και έφτιαξα αυτό το μηχανάκι. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν τη βρήκες, σε τι κατάσταση ήταν? Αρχικά είχα βρει ένα άλλο μοντέλο, ένα LI 150 σειρά 3, το οποίο είχε κάποιες ελλείψεις και έψαχνα ανταλλακτικά. Όσο έψαχνα και ήμουνα να το φτιάξω, να το αναπαλαιώσω, βρήκα την TV που ήταν σε άθλια κατάσταση. Κυριολεκτικά την έβγαλα μέσα από το κόμμα, σαν πατάτα. Από τον τάφο δηλαδή την τράβηξε. Από τον τάφο. Ναι, και έκανα μεγάλο αγώνα. Μου πήρε περίπου 2 χρόνια. Πολύ διάβασμα, πολύ βοήθεια από τα παιδιά του Lanbretta Club Ελλάδος, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια ζεστή οικογένεια. Με βοηθήσαν πάρα πολύ σε ανταλλακτικά, σε γνώσεις. Δώσαμε δηλαδή 2 χρόνια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει το μηχανάκι. Βέβαια ήταν ένα ταξίδι που ήταν πραγματικά από αυτό που ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή το ταξίδι να το πάρεις ένα μηχανάκι από το χώμα και να το πας μέχρι. Πήγαμε ένα ταξίδι το 2017 που ήταν τα 70 χρόνια του εργοστασίου της Lanbretta. Λίγο πριν το Μιλάνο στην Άντρια. 6 μηχανάκια από όλη την Ελλάδα και ήταν εντάξει συγκινητικό. Το να πάρεις ένα μηχανάκι από το τίποτα, από το τάφο που πες και να φτάσεις μέχρι τη γενέτειρά του λίγο έξω από το εργοστάσιο που βγήκε. Πραγματικά ήταν, δηλαδή η εμπειρία όλη αυτή ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν Χρήστο, όλα καλά. Εντάξει, πες μου σε παρακαλώ τι κόστος έχει αυτό το μηχανάκι να το φτιάξεις. Δηλαδή θέλω να μου δώσεις μια εικόνα, τα ανταλλακτικά, πού τα βρήκες? Πόσο κάνουν τα ανταλλακτικά, πόσο κάνει ας πούμε η σέλα που είναι περίεργη, που είναι εποχής, πόσο κάνει το τι κύλινδρο έβαλες, τι πιστόνια έβαλες, πόσο κοστίσανε και τελικά πόσο δούλεψες εσύ πάνω στο μηχανάκι? Το κόστος για να φτιάξεις ένα τέτοιο μηχανάκι διαφέρει αρκετά. Έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά που βρίσκεις, αν είναι γνήσια, αν είναι ημιτασιών, αν είναι καλή ποιότητα ημιτασιών. Συγκεκριμένα το δικό μου μηχανάκι φτιάχτηκε με ακριβά ανταλλακτικά, ό,τι μπορούσα να βρω καλύτερο σε ανταλλακτικά. Από το μοτέρ μέχρι ό,τι μου έλειπα πάνω. Για να βρω όλα τα ανταλλακτικά, μπορώ να σου πω ότι χρησιμοποίησα πάρα πολύ το eBay και βρήκα και ανταλλακτικά από 3 διαφορετικές χώρες. Σίγουρα από Ιταλία, από Γερμανία, από Αγγλία και από Ελλάδα, από διάφορα παιδιά που ασχολούνται με χρόνια με το
με τη Λαμπρέτα. Το μοτέρ του συγκεκριμένα είναι πολύ βελτιωμένο. Στην ουσία, από το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή στο μοτέρ υπάρχει μόνο η κάσα και το σασμάν της. Όλα τα άλλα κυλίνδροι είναι βελτιωμένο στα 198 κυβικά με γερμανικό kit της BGM. Στρόφα λεσβιέλα είναι πολύ πιο ανθεκτικά με καινούργια τεχνολογία. Και η μεγάλη αλλαγή είναι κιόλας ότι έχει μπει ηλεκτρονική. Δεν υπάρχουν πλατίνες πλέον όπως βγήκε το μηχανάκι. Είναι εξάβολτο δηλαδή. Δεν είναι εξάβολτο, είναι στα 12 βολτ και με ηλεκτρονική. Δεν υπάρχουν πλατίνες. Άρα έχουμε... πάλι το kit αυτό. Ναι, είναι της BGM ηλεκτρονική και βγάζει 120 βατ. Δηλαδή είναι ένα αρκετά καλό kit ηλεκτρονικής. Το καρμπιρατέρ του είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι βγήκε από το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο ήταν στα 20 χιλιοστά. Τώρα Delorto πάντα. Πάντα Delorto και είναι βέβαια τώρα μεγάλο, είναι στα 30 χιλιοστά. Με βελτιωμένη και την εξάτμιση. Εποχής εξάτμιση στο σχήμα, αλλά αρκετά βελτιωτική. Με αποτέλεσμα το μηχανάκι να είναι πολύ πιο ασφαλές στην πορεία και πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο δυνατό από όταν είναι φτιαγμένο. Αλλάξεις δηλαδή και τις αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις είναι και οι πίσω αλλαγμένοι, είναι με ρύθμιση προσφόρτισης και επαναφοράς και μπροστά υπάρχουν βελτιωτικά, τα αμορτισέρ είναι βελτιωμένα. Όλο το κράτημα του μηχανακιού είναι βελτιωμένο. Συνολικά πόσο σου έπιασε? Δύσκολη ερώτηση. Είπαμε, οι γυναίκες δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Δεν βλέπουν. Νομίζω ότι η δικιά μου θα ακούει. Και είναι σόου μοτοσυκλέτας. Ναι, είναι λιγάκι επίφοβη η ερώτηση. Oh. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο έχω πολλές σελίδες γράψει μέσα, με πολλά πράγματα από τη φανοποιία, από τα ανταλλακτικά ένα-ένα που αγοράστηκαν. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο. Το σύνολο έχω φοβηθεί να το κάνω όλο. Όχι, δεν το κάνουμε. Δεν το έχω κάνει όλο. Δεν το κάνουμε. Αυτό που πιστεύω είναι ότι το μηχανάκι έχει ξεπεράσει τα 6.000 ευρώ. Και εγώ κάπου εκεί πέρα το υπολόγιζα, φίλε μου Χρήστο. Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα να μου πεις μερικά πράγματα. Α, συγγνώμη, τα σημαντικά δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι το σελάκι πόσο κάνει, που είναι κλασικό και είναι εποχής και αγωνιάρικο. Ναι, το συγκεκριμένο σελάκι ήμουν πολύ τυχερός που έπεσε στα χέρια μου, γιατί είναι αγωνιστικό εποχής, σαν τσιλότη, δεν είναι ημιτασιόν, είναι κνήσιο. Βρέθηκε σε μία αποθήκη, το οποίο μπήκε στο eBay και ήμουν πολύ τυχερός που το κατάφερα μέσω διαγωνισμού να το πάρω. Η τιμή του είναι κοντά στα 250 ευρώ. Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα να μας πεις μερικά πράγματα για το μηχανάκι σου ο ίδιος. Ωραία. Εγώ πάω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μηχανάκι, εγώ το έχω στήσει βάσει μιας ιδέας που είχα, να φτιαχτεί ένα εποχής μηχανάκι αγωνιστικό, με χρώματα ιδιαίτερα που βρέθηκαν από φωτογραφίες αγώνων εποχής και συνδυάζοντας τρεις κωδικούς χρωμάτων του εργοστασίου. Το μηχανάκι είναι αρκετά αεροδυναμικό, θα έλεγα. Βοηθάει πάρα πολύ η συγκεκριμένη σέλα που είναι αγωνιστική και μπορείς να ταξιδεύεις έχοντας το σώμα σου πολύ κοντά στο τιμόνι, άρα είσαι πιο αεροδυναμικός και να χρησιμοποιήσεις όλο το στενό στην ποδιά που έχει για σκούτερ και έχει γίνει και πολύ εύκολο στο συμπεριφορά του στις στροφές που είναι πολύ καλή στις στροφές σχετικά για σκούτερ, βοηθώντας βέβαια και το μεταξόνιο των τροχών που είναι αρκετά μακρύ. Έχει αεροδυναμικό σχήμα. Είναι φτιαγμένο έτσι το μοτέρ του ώστε να ταξιδεύει άνετα με 100-110 χιλιόμετρα στην εθνική. Δεν κουράζεται σε αυτές τις ταχύτητες, μπορεί να ταξιδεύει πολλή ώρα. Το τεπόζιτο πόσο σε φτάνει? Έχουμε βελτιωμένο τεπόζιτο τώρα αυτή τη στιγμή. Κανονικά το εργοστάσιο έχει 8 λίτρα τεπόζιτο που δεν φτάνει για μεγάλες αποστάσεις, έχει δηλαδή γύρω στα 120-130 χιλιόμετρα αυτονομία. Υπάρχει πιο μεγάλο τεπόζιτο τώρα φορεμένο, το οποίο μου βελτιώνει στα 200 χιλιόμετρα την αυτονομία. Φρένα. Φρένα.
φρένα. Το συγκεκριμένο μηχανάκι έχει το δισκόφρενο, το μηχανικό δισκόφρενο της Innocenti, που βοηθάει πάρα πολύ, είναι αρκετά πιο δυνατό από ένα απλό ταμπούρο. Δεν είναι υδραυλικό δισκόφρενο, αλλά δεν είναι και ένα απλό ταμπούρο. Το παιδί τελικά το βάζεις να το πας στο σχολείο? Όχι. Είναι ιδιαίτερο μηχανάκι. Είναι αρκετά, έχει αρκετούς κραδασμούς και δεν είναι για βόλτες μέσα στην πόλη. Είναι ακατάλληλο για την είναι πόλη. Είναι ακατάλληλο το συγκεκριμένο. Έχει πολύ δυνατό συμπλέχτη, επειδή είναι κυρίως το μοτέρ. Αν ήταν μια απλή λαμπρέτα με το μοτέρ του εργοστασίου, φυσικά είναι για βόλτες μέσα στην πόλη, για οτιδήποτε θέλεις, και κοντινές και πιο μακρινές. Το συγκεκριμένο στήσιμο είναι για ταξίδι. Ταξιδιάρικο. Ναι. Αγώνες κάνεις. Αγώνες όχι, δεν είμαι πολύ γρήγορος σαν οδηγός. Αλλά το μηχανάκι είναι γρήγορο. Το μηχανάκι είναι αρκετά γρήγορο. Στα κατάλληλα χέρια βέβαια. Εντάξει. Εγώ λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας, που μας παραχώρησες το μηχανάκι και εύχομαι να πάρεις πολλές λαμπρέτες, πολλά μηχανάκια, να τα φτιάξεις και να μην έχεις που να τα βάλεις. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το μόνο που θέλω είναι να βγαίνω για βόλτες. Δεν θέλω πολλά μηχανάκια. Ένα μηχανάκι, άντε δύο, να κάνουμε βόλτες και να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ.